και να πάμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, Εύη, του 7ου Λυκείου Ηρακλείου, σωστά? Καθώς διέπρεψε σε διαγωνισμό συγγραφής μονόπρακτου θεατρικού έργου. Ναι. Βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες από τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και βεβαίως δεν θα μπορούσαν μόνοι τους αν δεν υπήρχαν και δραστήριοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στηρίζουν και βοηθούν όλα αυτά τα ταλέντα σιγά σιγά να βγουν προς τα έξω και οι ίδιοι να ανακαλύψουν και τις δικές τους δεξιότητες. Θα συνομιλήσουμε γι' αυτό το λόγο με την κυρία Ελένη Γιαμαλάκη, είναι υπεύθυνη καθηγήτρια της θεατρικής ομάδας στο 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Για πείτε μας δύο λόγια για αυτή την επιτυχία. Είναι μια μακρά πορεία του 7ου Λυκείου που παρά τις αντίξωες συνθήκες που περάσαμε και με τον κορονοϊό και με την τα όσα συμβαίνουν στην εκπαίδευση, συνεχίζει να αγωνίζεται. Η θεατρική μας ομάδα μετά την, μάλλον στη διάρκεια της καραντίνας, είχε όπως όλα παγώσει και σε αυτή την παγωμάρα μπροστά πέρσι είπαμε να το γυρίσουμε στη θεατρική γραφή. Πήραμε λοιπόν το μύθο του Μινόταυρου, τους συμβολισμούς που μπορεί να έχει σήμερα. Μελετήσαμε σύγχρονη λογοτεχνία που με θέμα το Μινόταυρο μέσα μας, γύρω μας. Όταν εμείς είμαστε τα τέρατα, όταν οι άλλοι είναι τα τέρατα και μέσα από αυτή την αναζήτηση βγήκε αυτό το έργο το οποίο για μεγάλη μας χαρά βραβεύτηκε στο διαγωνισμό θεατρικού μονόπρακτου. Αυτή ήταν η πορεία μας την περσινή. Κυρία Γιαμαλάκη, τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο ή αυτό γίνεται υποστηρικτικά από το σχολείο? Είναι παιδιά ευαίσθητα που είναι ακόμα μικρά βέβαια και με την πανδημία τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που βραβεύτηκαν πήγαιναν πέρυσι Δευτέρα και πρώτη Λυκείου. Ήταν δηλαδή 16, 17, 15 ήρθαν, είναι τώρα 17 χρονών. Έχουν ανησυχίες, είναι παιδιά ευαίσθητα, διαβάζουν, γράφουν, τους αρέσει το θέατρο και δεν είχαν όμως τη δυνατότητα εξαντικειμένου όταν μέχρι από Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι Πρώτη Λυκείου ήταν τα πάντα κλειστά. Γενικά αυτή η επαφή της νέας γενιάς μαθητών γυμνασίου, λυκείου, δεν ξέρω και δημοτικού έτσι μέσα από διάφορα θεατρικά παιχνίδια, πόσο σημαντική είναι στο κομμάτι της διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών ενός εφήβου? Τα παιδιά ειδικά του λυκείου, ναι, θα έχουμε τρελάνει με τις εξετάσεις, τα φροντιστήρια, συμφωνώ σε αυτό, επαυξάνω. Έχουν εξαφανιστεί τα μαθήματα που παλιά ήταν και ως επιλογή και πάλι περιφερειακά. Η θεατρολογία, η μουσική δεν υπάρχουν στο λύκειο. Είναι 7 ώρες στο θρανείο κάθε μέρα, άλλες 3-4 στο φροντιστήριο. Και είναι ένα καταφύγιο για αυτά η θεατρική ομάδα, έτσι το περιγράφω. Το μήνυμα το οποίο στέλνεται λίγο στις οικογένειες μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή γονείς. Γονείς εφήβων, μαθητών γυμνασίου λυκείου, το επαναλαμβάνω. Ποιο είναι, μια καθηγήτρια θεατρικής ομάδας? Δεν ξέρω αν μπορώ να στείλω ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι να ακούμε τα παιδιά καταρχήν, να τα ακούσουμε. Ναι. Τα αφήσουμε λίγο να αναζητήσουν τις κλίσεις τους. Δηλαδή αυτό που λέμε να κάνουμε χρήσιμα πράγματα, να διαβάζουν, είναι σωστά, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Αν το παιδί δεν πειραματιστεί, δεν αναζητήσει την κλίση του, δεν διαβάσει, δεν ξεφύγει, δεν χορέψει, δεν τραγουδήσει, δεν παίξει θέατρο, δεν βγει από τα στενά όρια μιας σχολικής μονάδας και ενός συστήματος που έχει κενά, έχει αδυναμίες και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά, να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο. Πάρα πολύ. Και είσαστε καλά. Πραγματικά η εκπομπή είναι ανοιχτή στις δράσεις του σχολείου σας, να το ξέρετε, να το γνωρίζετε αυτό. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.